Σάλι θα φτιάξουμε αυτή τη φορά κορίτσια, το οποίο το ζήτησε η Ιουλία μέσα από το προσωπικό μου προφίλ στο Facebook. Να τις το φτιάξω, να σας δείξω ακριβώς πώς γίνεται. Είναι το σχέδιο που υπάρχει στη φωτογραφία. Να ξέρετε ότι μέσα στα κανάλια μου έχω κατοχυρώσει πνευματικά δικαιώματα, που σημαίνει ότι όποια φτιάξει δικό μου σχέδιο υποχρεούται να δώσετε όνομα και βίντεο. Πάμε να το αρχίσουμε σιγά σιγά και αν θέλετε κάντε και εγγραφή στο κανάλι και αν θέλετε μοιραστείτε και τα σχέδια με τις φίλες σας. Θα πάρουμε την κλωστή μας, θα κάνουμε ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου, θα τον βγάλω, θα βάλω το βελονάκι μέσα, θα τραβήξω και μετά τα δύο δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω τον κόμπο. Είναι το σάλι το οποίο βλέπετε εξώφυλλο στο βίντεο. Τώρα πάμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή 20 αλυσίδες. 1, 2, παίρνω κλωστή γιατί παίρνω από τη θηλιά μου 3. Πάω να κάνω εγώ τις 20 αλυσίδες για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, έκανα τις 20 μου αλυσίδες 2 φορές κυκλικά. Το βελονάκι μου αφήνουμε, 19 αλυσίδες. Έκανα 2 φορές κυκλικά το βελονάκι μου και αφήνω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και μπαίνω στη 13η αλυσίδα. Βάζω μέσα στο βελονάκι μου, παίρνω την κλωστή μου, την τραβάω και παίρνω κλωστή, κλείνω τις 2 πρώτες μου θηλιές, παίρνω κλωστή τις άλλες μου 2 και παίρνω κλωστή και κλείνω τις 2 τελευταίες. Πάλι 2 φορές κυκλικά το βελονάκι μου, ώστε να μπω στη διπλάνη αλυσίδα. Στην ουσία οι αλυσίδες θεωρούνται θηλιές. Να βάλω μέσα στο βελονάκι μου, να τραβήξω την κλωστή μου και να πάρω κλωστή. Να κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές, τις άλλες 2 και τις 2 τελευταίες. 2 φορές κύκλικα στην επόμενη αλυσίδα. Θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές, τις άλλες 2 και τις 2 τελευταίες. 2 φορές πάλι κύκλικα, εδώ στη διπλανή αλυσίδα. Θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή. Θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές, τις άλλες 2 και τις 2 τελευταίες. Βλέπετε, όταν χρησιμοποιούμε διπλό ποδαράκι και το πλεχτό μας φεύγει γρήγορα και θα δείτε πιο πάνω ότι το σχέδιό μας θα είναι πιο αφράτο και πάντα θα κοιτάτε το νούμερο το βελονάκι να είναι ένα νούμερο παραπάνω από τη λέει το νήμα σας. Τώρα εγώ θα πάω να κάνω 3-4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 2 φορές πάλι κυκλικά το βελονάκι μου ώστε να αφήσω 1, 2, 3 και να πάω στην 4η αλυσίδα να βάλω το βελονάκι μου να τραβήξω. Θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλειστή τις άλλες 2 και θα πάρω κλειστή τις 2 τελευταίες. Τελείωσα την πρώτη μου σειρά. Θα γυρίσω τώρα το πλεχτό μου και θα κάνω 1 αλυσίδα και θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι ώστε να κάνω ένα άρρηκτο και στη συνέχεια 4 αλυσίδες, 1, 2, 3 και 1, 4. Θα πάω ακριβώς εδώ επάνω στο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και την άλλη μου θηλιά με ένα βουβό. Θα συνεχίσω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα περάσω στο διπλανό ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω τώρα και από την άλλη μου, από τη αλυσίδα, στην ουσία θηλιά μου και θα κλείσω με βουβό, πάλι 3 αλυσίδες. Και θα περάσω εδώ δίπλα, στο διπλανό ποδαράκι πάλι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω την κλειστή και θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου, να κλείσω με βουβό. Και πάμε να κάνουμε και τις 3 τελευταίες μου αλυσίδες, ώστε να επαναλάβω το ίδιο, 1, 2, 3, να πάω ακριβώς εδώ πάνω στο ποδαράκι, να βάλω το βελονάκι μου, να πάρω την κλειστή μου, να την περάσω και να περάσω και από την άλλη μου θηλιά, να κλείσω με βουβό. Συνεχίζουμε να κάνουμε 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4 και πάμε τώρα για να μετρήσουμε 1, 2, 3, 4 στην 4η αλυσίδα μου θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω και τις 2 μου με ένα άρρηκτο. Βλέπετε, τώρα θα γυρίσω το πλεχτό μου ώστε να πάω να κάνω αλυσίδες. Λοιπόν, θα πάω να κάνουμε 10 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 φορές κυκλικά το βελονάκι μου, ώστε να μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα που έκανα τις 4 αλυσίδες και να κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές, τις άλλες 2 και τις 2 τελευταίες. 2 φορές κυκλικά μέσα στην τρυπίτσα τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις 2 πρώτες μου θηλιές, τις άλλες 2 και τις 2 τελευταίες. 2 φορές πάλι κυκλικά μέσα στην τρυπίτσα μου εδώ που έχω κάνει τις 4 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές, τις άλλες 2 και τις 2 τελευταίες. 2 φορές πάλι κυκλικά μέσα στον κύκλο μου τραβάω,
Παίρνω κλειστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου φιλιές, τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Βλέπετε. Στη συνέχεια θα πάω να κάνουμε αλυσίδες για να περάσουμε απέναντι. Θα χρειαστεί να κάνω τέσσερις. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Τώρα, δύο φορές πάλι κυκλικά ώστε να μπω σε αυτό εδώ το σημείο να κάνω πάλι διπλό ποδαράκι. Θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου φιλιές, τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Δύο φορές πάλι κυκλικά το βελονάκι μου, ξανά μέσα στην τρυπίτσα, τραβάω, παίρνω κλειστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου φιλιές, τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Δύο φορές κυκλικά, ξανά στο ίδιο σημείο, τραβάω, παίρνω κλειστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου φιλιές, τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Δύο φορές πάλι κυκλικά, στο ίδιο σημείο, τραβάω, παίρνω κλειστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου φιλιές, τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Βλέπετε? Και τώρα πάμε να κάνουμε πάλι 10 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Έκανα 10 αλυσίδες. Θα πω εδώ που έκανα το άριχτο. Θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου. Θα τραβήξω. Και θα περάσω από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό. Θα γυρίσω. Και θα πάω να κάνω 5 άριχτα. Που σημαίνει ότι πρώτα θα κάνω μία αλυσίδα και θα περάσω εδώ δίπλα, ακριβώς εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω μάριχτο, ένα στο διπλανό, δύο στη διπλανή αλυσίδα, τρία, τέσσερα και άλλο ένα, πέντε. Βλέπετε, έκανα 5 άριχτα. Τώρα 4 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4. Τι θα κάνω? Θα πάω εδώ επάνω στο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω την κλειστή μου, την περάσω μέσα από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό. Συνεχίζω να κάνω 3 αλυσίδες. Θα περάσω εδώ δίπλα στο διπλανό ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλειστή μου και θα την περάσω και από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό. 1, 2, 3 αλυσίδες, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μέσα, θα τραβήξω, θα περάσω και από την άλλη να κλείσω με βουβό. 1, 2, 3 αλυσίδες, δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μέσα, θα τραβήξω, θα περάσω και από την άλλη να κλείσω με βουβό. Βλέπετε τι έχουμε κάνει έως την ώρα? Τώρα θα χρειαστεί να περάσω ακριβώς εδώ απέναντι. 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4. Θα περάσω εδώ απέναντι, εδώ στο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω και την άλλη να κλείσω με βουβό. 1, 2, 3 αλυσίδες, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα την περάσω και από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό. 1, 2, 3 αλυσίδες, δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω και από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό. 1, 2, 3 αλυσίδες, δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου. Δεν περάσω και από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό. Βλέπετε τι έχουμε κάνει ως την ώρα. Και τώρα θα κάνουμε 1, 2, 3, 4 αλυσίδες. Και 1, 2, 3. Στην τέταρτη αλυσίδα θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές. Με ένα άριχτο. Θα γυρίσουμε πάλι το πλεχτό μας, ώστε... Πάμε να κάνουμε πάλι 10 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Δύο φορές κυκλικά το βελονάκι μου, μέσα στην τρυπίτσα τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, παίρνω κλωστή τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Δύο φορές πάλι κυκλικά, ξανά το ίδιο με την... Απλά κάνω επανάληψη από ό,τι έχετε καταλάβει, ακριβώς αυτό εδώ. Το κομμάτι. Δύο φορές ξανά δίπλα εδώ, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Δύο φορές κυκλικά μέσα στον κύκλο μου, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Βλέπετε, τώρα θα χρειαστεί να περάσω απέναντι. Για να περάσω απέναντι θα κάνω 4 αλυσίδες. 2. 3, 4. Δύο φορές πάλι κυκλικά. Να μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, να τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο
Και τις δύο τελευταίες, δύο φορές κυκλικά μέσα, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου φιλιές, τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Δύο φορές κυκλικά πάλι μέσα. Στην τρυπίτσα κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις δύο επόμενες και τις δύο τελευταίες. Δύο φορές πάλι κυκλικά στο βελονάκι μου, ξανά το ίδιο. Μέσα στην τρυπίτσα τραβάω, παίρνω κλειστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις δύο μετά και τις δύο τελευταίες. Τώρα, μία, δύο, τρεις, τέσσερις αλυσίδες. Δύο φορές κυκλικά να πάω εδώ, σε αυτό εδώ τις τέσσερις αλυσίδες που έχω, να βάλω το βελονάκι μου, να τραβήξω, να πάρω κλειστή, να κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Δύο φορές πάλι κυκλικά μέσα στην τρυπίτσα τραβάω, παίρνω κλειστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις δύο επόμενες και τις δύο τελευταίες. Δύο φορές κυκλικά ξανά μέσα στον κύκλο μου τραβάω, παίρνω κλειστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Δύο φορές κυκλικά, ξανά στο ίδιο σημείο, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Βλέπετε? Τώρα, πάλι 10 αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα. Και πάω ακριβώς εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω την κλωστή μου, παίρνω κλωστή, κλείνω με άρρηκτο, θα γυρίσω και θα περάσω δίπλα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άρρηκτο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα και άλλο ένα, πέντε. Τώρα τέσσερις αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, ακριβώς επάνω στο ποδαράκι. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω και από την άλλη θηλιά να κλείσω με βό. Τρεις αλυσίδες. Στο διπλανό ποδαράκι θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω και από την άλλη να κλείσω με βό. Τρεις αλυσίδες πάλι. Δίπλα θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα περάσω από την άλλη να κλείσω με βό. Πάλι μία, δύο, τρεις αλυσίδες δίπλα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω δίπλα να κλείσω με βό. Και στη συνέχεια, μία, δύο, τρεις, τέσσερις αλυσίδες, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω και την άλλη να κλείσω με βό. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω και την άλλη να κλείσω με βό. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, δίπλα εδώ στο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω, θα περάσω και να κλείσω με βό. Μία, δύο, τρεις, δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα. Θα τραβήξω, θα περάσω και από την άλλη να κλείσω με βό. Και στη συνέχεια, τέσσερις αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Δίπλα εδώ στο ποδαράκι θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω από την άλλη μου θηλιά τώρα να κλείσω με βό. Τρεις αλυσίδες. Θα περάσω το διπλανό ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω να κλείσω με βό. Τρεις αλυσίδες. Πάλι. Δίπλα θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω την κλωστή μου. Θα περάσω δίπλα, κλείσω με βό. Μία, δύο, τρεις. Ξανά στη δίπλα νέο ποδαράκι. Θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω, θα κλείσω με βό. Μία, δύο, τρεις. Και μία, τέσσερις αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Στην τέταρτη θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άρρηκτο. Από εδώ και πάνω, κορίτσα, το σχέδιό μας είναι επαναλαμβανόμενο της δεύτερης μας σειράς. Δηλαδή όπου βλέπετε ακριβώς εδώ πέρα αυτή την τρυπίτσα, πάντα θα τη γεμάτε εδώ, εδώ, εδώ και στο τέλος. Ελπίζω να σας άρεσε το σχέδιο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!